Εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Αλλά είναι όλος ό,τι είπα. Και χέρια και μάτια και αυτιά και ό,τι θέλετε. Πνεύμα ο Θεός και εμπνεύματι και αληθεία διπροσκηνή. Είναι πνεύμα ο Θεός. Πήρε λοιπόν γραπτό νόμο και αυτόν δίδαξε ο ίδιος στους Ισραηλίτες να τον εφαρμόζουν τον νόμο, να είναι τηρητές του νόμου του Θεού. Είναι ο νόμος παρακαταθήκη, δηλαδή είναι θείο θεϊκό, άγιο και ιερό χυμήλιο που το παρέδωσε στο Μωυσή για να φυλάσσεται στους αιώνες των αιώνων. Ο νόμος που πήρε στο όρο Σινά. Όφυλαν οι Ισραηλίτες να τον εφαρμόζουν στην ζωή τους την καθημερινή και όχι μόνο, αλλά και αν χρειάζεται να δοκιμαστούν και να βασανιστούν για τον νόμο του Θεού, και αυτό ήσαν υποχρεωμένοι να το κάνουν, δηλαδή να θυσιάσουν τη ζωή τους. Να θυσιάσουν τη ζωή τους. Ήτανε ρητή του Θεού εντολή, όχι μόνον να εφαρμόζεται, αλλά και αν χρειάζεται για την εφαρμογή του νόμου και το αίμα τους να χύσουν. Έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη ισχυρά παραδείγματα της έως θανάτου εφαρμογής του νόμου του Θεού. Λέγει ο Κύριος στην Αποκάλυψη μέσα, έως θανάτου αγώνησε
υπέρ της αληθείας. Επαναλαμβάνω. Έως θανάτου. Μέχρι και τη θυσία της ζωής σου. Αγώνησε. Να αγωνίζεσαι. Και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Και μαζί σου θα πολεμάει και ο Κύριος. Αλλά εσύ έχεις χρέος, δηλαδή εμείς το εσύ, έχουμε χρέος να αγωνιζόμαστε με θυσία της ζωής μας. Και ο Μωυσής και κάθε Ισραηλίτης, όταν πήραν τον νόμο, αυτή την Αγία και ιερά υποχρέωση είχαν. Αυτό που γράφει ο Μωσαϊκός νόμος, την πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου. Λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί εκτός από εμένα, αλλά αυτόν τον Θεό που είμαι εγώ αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου. Θα τον αγαπάς με όλη την καρδιά, με όλη τη διάνοια, με όλη τη διάθεσή σου. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας είναι να γνωρίσω τον νόμο του Θεού, να τον εφαρμόσω, να τον μεταδώσω και σε άλλους, και σε τελευταία ανάλυση, αν χρειαστεί, να θυσιάσω και τη ζωή μου. Το τελευταίο απ' όλα, δηλαδή να θυσιάσω και τη ζωή μου, σημαίνει ότι έχω κάνει τον νόμο κατοχή μου, βίωμά μου, ζωή μου. Με έχει σαγηνεύσει, με έχει μαγνητήσει, με έχει έλξει έσω το εσωτερικό μου και το εξωτερικό μου και μου έχει φωτίσει το νου μου και προσπαθώ με το φως εκείνο να φωτίσω πάση θυσία και τους άλλους. Και συμβαίνει δηλαδή αυτό που λέει ο Δαβίδ, μελετάω Κύριε τον νόμο σου μέρα και νύχτα. Ο νόμος σου μελέτη μου έστει. Αφού λοιπόν είναι μελέτη ο νόμος, πρέπει να γίνει και, όπως ακούστηκε προηγουμένως, και ομολογία του νόμου που για μας αναφέρεται στο πιστεύω, στην αλήθεια, στην ορθοδοξία μας. Στο πιστεύω, στην αλήθεια, στην ορθοδοξία μας. Γνώσεστε την αλήθεια, να γνωρίσετε την αλήθεια, λέγει ο Κύριος. Πώς θα γίνει γνώση της αλήθειας, πώς θα γίνει γνώση της αλήθειας, εάν δεν υπάρχει ο γραπτός νόμος ή ο προφορικός νόμος δια του κηρύγματος, πώς θα γίνει γνώση της αλήθειας. Και θα σας ελευθερώσει η αλήθεια, λέει, και ελευθερώσει, θα σας ελευθερώσει η αλήθεια. Στη παλαιά εποχή όλοι οι γνώστε του νόμου, παλαιά Διαθήκη, όλοι οι γνώστε του νόμου αγαπούσαν τον νόμο, όπως είπαμε, τον ομολογούσαν και στη συνέχεια ερχόταν η ανάγκη
βασισμένοι στην ομολογία που έκαναν, να δώσουν και τη ζωή τους. Έχουμε στην Παλαιά πρώτους τους 7 παιδες και τη μάνα τη Σολομονή με τον δάσκαλό τους, τον Ελεάζαρο, που κλήθηκαν εκεί στη σκλαβιά που ήταν στους Πέρσες να αρνηθούν να εφαρμόσουν εκείνα που έλεγε ο νόμος. Και επειδή δεν αρνήθηκαν τα του νόμου, δηλαδή το Θεό με άλλα λόγια που τους έδωσε τον νόμο, πέρασαν από τον πρώτο μέχρι και τον έβδομο και το δάσκαλο και τη μάνα από βασανιστήρια και τέλος θανατώθηκαν. Για το νόμο του Θεού. Για το νόμο του Θεού. Ο Κύριος και οι προφήτες όλοι, και οι προφήτες όλοι με τη σειρά ένας-ένας θυσιάστηκαν για τον νόμο του Θεού. Όλοι οι προφήτες. Ο έσκατος των προφητών, ο τελευταίος από όλους, είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που κήρυτε βεβαίως την εφαρμογή του νόμου και τον ερχομό του Θεού που έδωσε τον νόμο και δέχθηκε το τσεκούρι στο κεφάλι του και οδηγήθηκε στη Βασιλεία του Θεού περνώντας από το θάνατο δια τσεκουριού, πελέκαιος. Όλοι λοιπόν, όσοι έλαβαν την ιερά και αγία παρακαταθήκη στην Παλαιά το νόμο του Μωυσή, στη Νέα μετά Χριστόν εποχή την Καινή Διαθήκη το Ευαγγέλιο, ομολογούν χωρίς να φοβούνται την πίστη στο όνομα του Κυρίου, την πίστη στο Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο που είναι και έχει μέσα το νόμο του Θεού. Είναι καθαρά νόμος ουράνιος, νόμος Θεού. Τον κηρύσουν τον νόμο και διώκονται, γιατί στο φως του Ευαγγελίου, στο φως του νόμου, ο ευρισκόμενος, εκείνος που βρίσκεται έξω ή κατά του νόμου, δεν αντέχει. Αποκαλύπτονται τα έργα του τα πονηρά, ο εχθρός, του εχθρού του νόμου, του ανθρώπου που στέκεται ενάντια στον νόμο, αποκαλύπτονται τα έργα του τα πονηρά. Και αφού αποκαλύπτονται, δεν αντέχει και διώκει και βασανίζει και θανατώνει τους κήρυκας του νόμου, τους κήρυκας του νόμου. Υποβάλλονται σε φρικτά πάθη. Αυτοί που κατέχουν και εφαρμόζουν το γραπτό νόμο του Κυρίου, υποβάλλονται σε φρικτά πάθη. Όταν λοιπόν υποβάλλονται σε φρικτά πάθη, χαίρουν γιατί έχουν μέσα τους τη χαρά που ο Κύριος ο ίδιος τους είπε ότι
σας δίνω τη δική μου χαρά που δεν θα σταματήσει να υπάρχει στους αιώνας των αιώνων και που είναι τόσο δυνατή ώστε να υπερνικά και ακόμη και τα βασανιστήρια που δεν αντέχει η σάρκα του ανθρώπου. Λοιπόν, για το Ευαγγέλιο, για την εκκλησία του Κυρίου, για ό,τι θησαυρό υπάρχει μέσα στην εκκλησία, οι του Κυρίου μαθητές, γιατί μαθητές είμαστε του Κυρίου όλοι, περνούν από κρίση σε όλες τις εποχές. Από κρίση σε όλες τις εποχές. Δεν υπάρχει εποχή που να μην έχει τα σημάδια κάποιου διωγμού. Σταματάω εδώ και συνεχίζω μετά. Έχετε να κάνετε παρατήρηση ή ερώτηση στο ότι δεν υπάρχει περίοδος στην εκκλησιαστική ζωή, στη χριστιανική ζωή, που να μην περνάει από κρίση και διωγμό ο πιστός χριστιανός. Κάντε παρατήρηση αν θέλετε και να πάρετε μέρος με αυτόν τον τρόπο κι εσείς. Πέρασε η εκκλησία περίοδο που κατ' εντολήν των αυτοκρατόρων είχαν αφαιρεθεί οι εικόνες από τις εκκλησίες. Ήταν η περίοδος της εικονομαχίας. Τότε το αίμα, εμείς το διαβάζουμε στην ιστορία και μας περνάει από το μυαλό σαν γνώση, που αυτό δεν λέει τίποτα. Έγινε διωγμός, κατεβάσαν τις εικόνες, θυσίασαν τη ζωή τους τότε οι πιστοί χριστιανοί και οι ιερείς καθοδηγητές και θανατώθηκαν για τις εικόνες. Αυτό σαν γνώση, σαν ζωή είναι το θέμα το μεγάλο. Σαν ζωή είναι το θέμα το μεγάλο. Πριν από μερικά χρόνια, τότε που βασίλευε στη Ρωσία το τράστ των κομμουνιστών, η εκκλησία, η πιστή δηλαδή, οδηγούντος σε εξορίες, σε βασανιστήρια και σε πείνα εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Αυτή την περίοδο αγίασε και ο Άγιος Λουκάς, των Βολσεβίκων, την ίδια περίοδο. Σήκωσε το βαρύ σταυρό του μαρτυρίου και αγίασε για τον νόμο και την εφαρμογή του νόμου του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης. Και δοξάζεται σήμερα ο Άγιος Λουκάς σε όλα τα μέρη όπου υπάρχει Ορθοδοξία διδαγμένη. Ανεκδιήγητα τα πάθη υπέστησαν στη Ρωσία οι χριστιανοί του Κυρίου οι εργάτες. Το περιεχόμενο στη μεταχριστιανική εποχή, το περιεχόμενο του κηρύγματος των μαρτύρων, των ομολογητών, ήταν μία μαρτυρία, κήρυγμα δηλαδή, αλλά δημόσιο,
που είχε αυτό που είπαμε άμεσο αποτέλεσμα, το μαρτύριο, βάσανα και θάνατο. Η μαρτυρία λοιπόν ήταν μια ομολογία ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, θάφτηκε και αναστήθηκε. Σταυρώθηκε, θάφτηκε και αναστήθηκε. Και όχι απλώς ήταν άκουσμα που έβγαινε από στόμα σαν διδαχή, μια απλή διδαχή, αλλά ήταν άκουσμα με καύχημα μαζί. Λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν υπερηφανεύομαι στον κόσμο για τίποτε άλλο παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν υπερηφανεύομαι στον κόσμο αυτό που είχε έρθει, γράφεται σε επιστολές μέσα, για τίποτε άλλο παρά για το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, πάνω στο οποίο άφησε την πνοή του σαν άνθρωπος και θάφτηκε και αναστήθηκε, αναστάντα εκ νεκρών. Γι' αυτό καυχότανε ο Απόστολος Παύλος. Το είχε καύχημά του. Και μην ξεχνάμε ότι την ομολογία αυτή την κήρυξε απανταχού της οικουμένης, της τότε γνωστής οικουμένης. Της τότε γνωστής οικουμένης. Γιατί είναι και άγνωστος κόσμος, στον οποίο σήμερα ακούγεται το κήρυγμα για πρώτη φορά. Και εκεί σήμερα πάλι υπάρχει ο κίνδυνος της ζωής των Ιεραποστόλων, προκειμένου να μεταδώσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα πέρα της οικουμένης. Κήρυγμα λοιπόν, ομολογία ήταν ο λόγος, ο νόμος του Θεού και ο λόγος του Θεού μαζί, ομολογία πίστεως έως θανάτου. Έφτανε στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να φωνάζει ότι αγαπώ τον Κύριο και οδηγεί το ενώπιον δικαστηρίων και κήρυται εκεί χωρίς κανένα δισταγμό, εκήρυται Κύριον Ιησού Χριστόν. Τον καλεί ο Αγρίπας, όπως διαβάσαμε στην περικοπή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Απόστολο, ο βασιλιάς, να απολογηθεί τον Απόστολο Παύλο. Τον καλεί να απολογηθεί. Είχε όμως φέρει και έναν ακόμα άρχοντα που είχε ακούσει για τον Παύλο να τον δει και εκείνος. Ομιλούσε με τα χέρια δεμένα, σαν φυλακισμένος όπως και ήταν, με τις αλυσίδες. Βασιλιά Αγρίπα, του λέγει, είμαι δεμένος γιατί κηρύττω για τον Ιησού τον Σταυρωμένο. Και αρχίζει η αγόρευση με κεντρικό θέμα, τη δική του επιστροφή, την ώρα που πήγε να συλλάβει χριστιανούς, που την αναφέρει μέσα ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων με ένα μεγαλειώδη τρόπο. Όλα τα στοιχεία εκείνα που είδε τη λάμψη στον ουρανό, που άκουσε τη φωνή, που του είπε γιατί με διώκεις και λοιπά, και ότι με αυτό που κάνεις με το να με διώκεις
χτυπάς τα καρφιά με ξυπόλυτα τα πόδια σου και θα τραυματώσεις, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Τόσο λέγει εξεπλάγει, τα έχασε ο Αγρίπας ο βασιλιάς και του λέει παρολίγον με πείθεις χριστιανό γενέστε. Λίγο λέει, με έχεις φέρει κοντά να γίνω χριστιανός. Και απλώνει τα χέρια δεμένα και του λέει ναι, χριστιανός εκτός από τις αλυσίδες του λέει. Που μου ανήκουν εμένα, ναι. Με κάθημα εκτός από τις αλυσίδες. Μιλάει με τόσο μεγάλο κάθημα ο δέσμιος αλυσοδεμένος Παύλος, γιατί αυτό είναι το παράσημο του κηρύγματος του νόμου του Θεού. Παράσημο του κηρύγματος του νόμου του Θεού. Όμως, για να φτάσει κανείς σε αυτό το σημείο, προηγείται παιδεία. Παιδεία, σαν και αυτή που λέει ο Δαβίδ, ότι μάθετε την παιδεία του Κυρίου, γιατί αν δεν μάθετε την παιδεία του Κυρίου, ραβή θα πέσει στο κεφάλι σας. Οι μάρτυρες του Κυρίου που ήσαν ομολογητές του Χριστού έκαναν το πιο δυνατό κήρυγμα σε μία κοινωνία που ήταν βουτυγμένη μέσα στο σκοτάδι των ειδώλων. Σε μία κοινωνία που ήταν βουτυγμένη μέσα στο σκοτάδι των ειδώλων. Λέει κατίδωλος, πέρα για πέρα, μέσα στο σκοτάδι των ειδώλων. Και όταν έφτανε η στιγμή να δώσουν λόγο για την καταγωγή τους, για το όνομά τους, για ό,τι έχει σχέση με την οικογένεια και την πατρίδα τους, τότε ομολογούσαν αυτόν που τους έδωσε τον νόμο γραπτό στην καρδιά τους. Γραπτό στην καρδιά και όχι στο χαρτί. Λέει έχομεν Απόστολος Παύλος τον νόμον του Κυρίου γραπτών εν τες καρδίες ημών. Ου μελάνι, δεν είναι γραμμένο με μελάνι, αλλά πνεύματι Αγίο. Είναι γραμμένο με το Άγιο Πνεύμα. Όταν εμείς σκύβουμε, όταν εμείς μελετούμε το όνομα του Θεού, εγγράφεται αοράτος μέσα μας και τότε χωρίς να καταλάβουμε γίνεται και το πότισμα και η τροφή και το φάρμακο που είναι για κάθαρση της καρδίας μας. Καθαίρεται η καρδία μας από τον νόμο του Θεού. Αυτοί λοιπόν είχαν γραμμένο με μελάνι του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά τους. Έχομεν των θησαυρών ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχουμε τον θησαυρό μας, εν ανθρωπίνη σκεύεση μέσα στο ανθρώπινο σκεύος που είναι το σώμα του ανθρώπου. Τον έχουμε εδώ, στην καρδιά. Λέει ένα πολύ ωραίο πατέρ Παΐσιος. Είτε κάνεις προσευχή και μνημονεύεις το όνομα του Κυρίου και διανοητικά το χρησιμοποιείς,
το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, φεύγει λέει από το νου, τρυπάει την καρδιά και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα και γίνεται κτήμα της καρδιάς σου. Είτε μελετάς το νόμο του Θεού και αυτός ο νόμος του Θεού περνάει μέσα, κάνει την κάθαρση αοράτος. Έτσι όπως μιλάει ο Θεός και όπως κάνει ο Θεός αοράτος. Μυστικά και αθόρυβα. Μυστικά και αθόρυβα. Η Βασιλεία του Θεού τοποθετείται μέσα μας με τον τρόπο που ο Κύριος γνωρίζει. Γι' αυτό και λέει εντός ημών εστί, είναι μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Και αλλιώς, η Βασιλεία του Θεού είναι το σποράκι που ρίχνει ο Θεός μέσα μας και χωρίς να καταλάβουμε γίνεται φυτό βλαστός και σιγά σιγά φτιάχνει και κορμό και φύλλα και καρπούς. Αθόρυβα λέει. Γίνεται αθόρυβα αυτό το πράγμα. Όπως ο σπόρος που σπέρνουμε στη γη. Γιατί η ψυχή είναι πνεύμα. Δεν είναι ύλη. Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Γιατί ο νόμος είναι πνεύμα. Και με τούτο το πράγμα δεν καταλαβαίνετε. Με τούτο το πράγμα με το μυαλό μελετάτε και με την καρδιά αγαπιέται και από εκεί και πέρα αρχίζει η διεργασία της πνευματικής ζωής. Πρέπει να έχει συνεργασία νου, καρδιάς. Αγαπώ το Θεό σημαίνει αγαπώ τον νόμο Του, αγαπώ αυτόν που θα μου χαρίσει τον εαυτό του τον ίδιο που είναι η Βασιλεία του. Όσοι έζησαν, δεν μιλώ για μένα, ναι, μιλάω για εκείνους, σπάρθηκαν στη γη θυσιάζοντας τη ζωή τους για τον νόμο του Θεού. Όσοι έζησαν κάτω από τη δύναμή του και θυσιάστηκαν, αυτοί είχαν τεράστια έλξη, τράβαγαν ψυχές. Και μέχρι σήμερα όσοι είναι εραστές, αληθινοί εραστές του νόμου του Θεού, μέχρι σήμερα τραβούν. Και αυτοί ονομάζονται Άγιοι, που υπάρχουν σε, σε όλες τις εποχές. Ο Άγιος Εφραίμος Ήρος γράφει τα εξής για τους Αγίους, τους κατόχους του νόμου του Θεού και συνεπώς και μάρτυρας επί θυσία για τον νόμο του Θεού. Τα εξής γράφει: ο σύλλογος Αγίων και πιστό συνέδριο, ο χορός αέριος και κλήρος ουράνιος, ο λαμπρό συμπόσιο, φαγοπότη το συμπόσιο, αλλά φαγοπότη στη Βασιλεία του Θεού. Το λέει ο Κύριος, ότι και εκεί έχει άλλο είδος φαγοπότη ασύλληπτο στο μυαλό του ανθρώπου. Έτσι είναι. Ο οδός, ονομάζει οδό αυτούς που θυσίασαν για τον νόμο του Θεού τη ζωή τους. Ο οδός αμέριστος και σύνοδος ανίποτη. Ο στρατός ανεπίληπτος, χωρίς κατηγορία, ο στρατός ανεπίληπτος, ο έθνος Άγιο,
Εύνος ονομάζεται από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, όλος ο χορός όλης της γης των μαρτύρων που θυσιάστηκαν για να ακουστεί ο νόμος στα πέρατα του Θεού, στα πέρατα της γης. Έτσι ονομάζεται. Ο έθνος υγειασμένων και λαός ηθρισμένος, μαζεμένος. Κληρονόμος της ζωής και της Αναστάσεως. Αστέρες υπέρλαμπροι και φωστήρες άσβηστοι. Οι κύτορες ένδοξοι του τρεπνού παραδείσου, άξιοι του νυμφώνος. Νυμφώνας είναι ο παράδεισος, που είναι γαμπρός νυμφίος ο Κύριος και νύφες οι ψυχές των πιστών. Λέει, οι κύτορες ένδοξοι του τρεπνού παραδείσου, άξιοι του νυμφώνος και της Άνω Εκκλησίας, άξιοι των παστάδων του αηδίου φωτός, λέει, άξιοι του χώρου του αιωνίου φωτός. Χάρις στο τίμιο αίμα των μαρτύρων διδασκάλων του νόμου του Θεού, κατορθώσατε να επιβιώσει πνευματικός και να αναγεννηθεί από τη στάχτη και να εκπέμψει μέχρι τα πέρατα της Οικουμένης το Βυζάντιο, χίλια έτη πνευματική ακτινοβολία. Στα στήθη των κηρύκων διδασκάλων, ηγητώρων, πνευματικών αρχηγών του νόμου του Θεού, βασίλευε απερίγραπτος έρωτας. Θα ακούγεται και θα χτυπάει τις καρδιές θετικά, όμορφα και άγια η φωνή του ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου. Καλόν μη αποθανήν εις Χριστόν. Είναι όμορφο πράγμα, λέγει, να αποθάνω χάριν του Χριστού ή βασιλεύειν τον περάτο της Οικουμένης, από του να με κάνουνε βασιλιά και να κυβερνάω τα πέρατα της Οικουμένης. Προτιμάω το θάνατο για τον Χριστό, παρά να γίνω βασιλιάς σε όλη την Οικουμένη και να βασιλεύω. Ο νόμος του Θεού, να το χωνέψουμε, ο νόμος του Θεού είναι αποκάλυψη ατίμητη που δεν υπάρχει περίπτωση να εκτιμηθεί σε αξία πνευματική που έχει εμπιστευτεί ο Θεός στα δικά μας χέρια. Είναι ιερά και αγία παρακαταθήκη. Κοιμήλιο Άγιο Αιώνιο. Κοιμήλιο Αιώνιο. Οι του Κυρίου Αγίοι ήσαν πιστοί στην παρακαταθήκη αυτή που έλαβαν άχρη θανάτου και στα προστάγματα και στη λατρεία που πρόσταζε ο νόμος. Είναι, γράφει ένας συγγραφέας της Εκκλησίας, ουράνιο προνόμιο να δίδει κανείς μαρτυρία περί του αληθινού Θεού. Είναι ουράνιο προνόμιο
να δίνει κανείς, οποιοσδήποτε πιστεύει και αγαπάει τον Κύριο, το κανείς είναι αυτό, μαρτυρία περί του αληθινού Θεού. Σε ποιους είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε μαρτυρία? Στους εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένους. Σε εκείνους που είναι άμυροι πέρα για πέρα, άμυροι, που έχουν άγνοια και σκοτάδι από νόμο Θεού. Λέγει ο προφήτης Ισαΐας, γράφει στο βιβλίο του μέσα, το κήρυξε όμως και το έγραψε, ότι το παιδί του ο Θεός, τον Ιησού Χριστό, τον έχρισε και μάρτυρα, αλλά και εργάτη μέχρι θανάτου σταυρικού, προκειμένου να κηρύξει τον νόμο του στους εν χώρα και σκιά θανάτου καθημένους. Πρώτα ο Κύριος λοιπόν έζησε και έπραξε μέχρι θανάτου το κήρυγμα του φωτισμού σε λαούς που κάθονταν σε χώρα, σε τόπο δηλαδή, γεμάτο σκοτάδι πνευματικό. Λέει κάπου το Ευαγγέλιο, το κατά Μάρκο είναι, λέει Γαλιλαία των Εδών. Τη Γαλιλαία την ονόμασε Γαλιλαία των Εδών, γιατί εκεί συναντώντουσαν από όλα τα μέρη, από όλα τα έδη, κόσμος, ιδωλολατρικός. Λαός, συνεχίζει ο Κύριος, εσύ είσαι ο λαός στην Γαλιλαία τότε που ήταν ο Κύριος, ο καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου, που κάθεσε στη χώρα σκιά θανάτου. Από εκεί ξεκίνησε το κήρυγμα ο Κύριος, από τη χώρα που βασίλευε ο θάνατος, σκοτάδι πίχτρα. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Παρά 10. Μάλιστα. Και εμείς, όσο μικροί κι αν είμαστε, εννοώ πνευματικά αναστήματα, και είμαστε, έχουμε υποχρέωση στη δική μας δυνατότητα να επιτελούμε όμοιο με του Κυρίου και των Αποστόλων και όλων των φωτιστών της γης και όλων των ετών το ίδιο έργο. Καθένας στη θέση που βρίσκεται. Καθένας στη δυνατότητα που δώσει ο Κύριος. Γιατί έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη να δουν το φως, το οποίο δεν το έχουν ακούσει, και με μια χειρονομία και με ένα λόγο που είναι εντελώς απαραίτητος. Ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη φωνάζει και το φωνάζει για όλους τους ανθρώπους ως εξής: γίνεστε μη μάρτυρες, να γίνετε μάρτυρες μου. Αυτό, σε αυτό κάνουν κατάκριση οι αιρετικοί, οι μάρτυρες του Ιακωβά, μάρτυρες, βλέπετε, του Ιακωβά, από εκεί έχουν πάρει το γίνεστε μη μάρτυρες, και επειδή η Ιακωβά είναι ο Θεός, είμαστε, σου λέει, εμείς του Θεού οι μάρτυρες, οι μάρτυρες του Ιακωβά. Είναι εντολή του Κυρίου. Πήρανε τον νόμο. Γίνεστε μη μάρτυρες. Κηρύχτε τον νόμο. Φωνάξτε τον. Γίνεστε μη μάρτυρες. Και εγώ, λέει ο Κύριος, και εγώ για τον εαυτό του, μάρτης ημί. Και εγώ είμαι μάρτυρας που σας το παραδίδω τον νόμο. Το κηρύττω τον νόμο και το παίρνετε, διδάχτε κι εσείς. Γίνεστε μάρτυρες μου. Ακούμε πολλές φορές στην Εκκλησία
πράγματα που δεν δίνουμε σημασία. Γιατί τα λέει η Εκκλησία? Γιατί τα λέει η Εκκλησία? Λίγο λέει ο ιερέας, πρόσχομεν τα Άγια της Αγής, και ο ψάλτης ψάλλει ένα κομματάκι, μια γραμμή και κάτι, που λέγεται κοινωνικό. Κοινωνικό. Και θα κοινωνήσουμε μετά από λίγο τη Θεία Ευχαριστία. Λοιπόν, ένα κομματάκι τέτοιο είναι και αυτό που ακούμε συχνά, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, δηλαδή πλησιάζουμε να πάρουμε από το Άγιο ποτήριο τη Θεία Ευχαριστία, το αίμα και το σώμα του Χριστού. Το αίμα και το σώμα του Χριστού πλησιάζουμε να πάρουμε από το Άγιο ποτήριο. Και το όνομα Κυρίου, το όνομά Του, θα επικαλεστώ. Ο Κύριος, θα το προσέξουμε, ποτήριον σωτηρίου. Η λέξη σωτηρίου σημαίνει μου προκαλεί τη σωτηρία της ψυχής, αλλά είναι και του σωτήρος Χριστού το ποτήρι αυτό, που το παίρνω όπως το πήρε και ο Κύριος. Δηλαδή, Πάτερ, στον κήπο της Γεστημανή, στον κήπο της Γεστημανή, είπε, Πάτερ, πατέρα μου, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πρόκειται να πιω ποτήρι, να σταυρωθώ, να πάθω, να ταφώ. Αυτό είναι το ποτήρι του Κυρίου. Αυτό το ποτήρι μας κάνει η Εκκλησία να πάρουμε και εμείς. Άμα είναι θεόθεν από το Θεό να το πάρουμε, στο μέγεθος που μας ανήκει, θα το πάρουμε, αλλά και επικαλέσουμε το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος στο ποτήρι του μέσα είχε τα βάσανά του και του είπε, πατέρα μου πάρ' το, αλλά του είπε, όχι, θα το πιω το ποτήρι. Και εμείς πρέπει να κοινωνάμε όχι μόνο το σώμα και το αίμα του Κυρίου που είναι σωτήριο, αλλά και ό,τι συνεπάγεται το σωτηριώδες ποτήριο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ό,τι συνεπάγεται σε θυσία, σε προσφορά ζωής, σε κόπο, σε μόθο, οτιδήποτε. Γιατί χωρίς να υπάρχει αυτή η προσφορά, δεν νοείται να είμαστε χριστιανοί. Πώς το ονομάμε και του λέμε, θα πάρω το ποτήρι σου Κύριε και θα φωνάξω και το όνομά σου, θα επεκαλωστώ το όνομά σου. Όλοι σηκώνουμε σταυρό Κυρίου. Όλοι πρέπει να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χρέος έχουμε. Χωρίς αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα να βγει λόγος από μέσα μας. Να πούμε κουβέντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, το ποτήριο του Κυρίου, που είναι κάθε μορφή συνέπειας ζωής, ταλαιπωρίας και βασάνου, που είναι για την εφαρμογή του νόμου του Θεού και την ακοή στα αυτιά εκείνων που δεν ακούνε νόμο Θεού, ή είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε στη βιωτή μας, στη δική μας ζωή. Λέγει, μα, υπάρχει μα, άνθρωπος αδύνατος είμαι. Και ποιος λέγει ότι είναι δυνατός? Κανείς σαν άνθρωπος. Κανείς.
Και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, τα μπορώ όλα εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Γιατί με δυναμώνει ο Χριστός. Χωρίς τη δύναμή του δεν μπορώ τίποτα. Αλλά όμως, λέγει Απόστολος Παύλος και κάτι άλλο, όταν γονατίζω να προσευχηθώ, μέσα στη δική μου καρδιά γίνεται ιερουργία, θεία λειτουργία. Την ώρα της ευχής, αναφέρει σε μια επιστολή του, γίνεται λειτουργία. Αυτό είναι η προσευχή. Αυτό είναι η μελέτη της γραφής. Να προσευχόμαστε να μας ανοίξει τα μάτια ο Θεός, να καταλαβαίνουμε εκείνα που διαβάζουμε, να τα ζούμε εσωτερικά, να τα μεταδίδουμε. Εύχομαι ο καλός μας Κύριος, που είναι ο διδάσκαλος με κεφαλαία γράμματα, είναι ο καθηγητής, γιατί λέει δεν υπάρχει άλλος καθηγητής, εγώ είμαι ο καθηγητής. Δεν υπάρχει άλλος πατέρας, εγώ είμαι ο πατέρας. Εύχομαι λοιπόν να μας ανοίξει τα μάτια, όπως άνοιξε σε τόσους Αγίους, να μας δυναμώσει την ψυχή και να είναι αυτός ο οδηγός στην πορεία της ζωής μας. Αμήν. Τελειώσαμε, αν θέλετε κάτι. Κάτι εκτός θέμα, αν επιτρέπετε. Να πεις. Και εγώ περιμένω σύνορα. Οι Ισραηλίτες πιστεύουν στο Θεό. Έτσι. Πώς μέσα σε λίγο τόσο τακτικό χρονικό διάστημα γυρνάνε στα είδωλα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό δεν πάει στα είδωλα εύκολα. Και δεύτερον, κάτι άλλο ακόμα. Η Βέρα είναι ειδωλατρικό έθιμο. Ποιο? Η Βέρα, όταν παντρεύεσαι. Όχι, δεν το λέει. Δηλαδή, πού φέρεται αυτό. Είναι εβραϊκό. Λοιπόν, στην παραβολή του Ασώτου, όταν επέστρεψε ο Άσωτος, Υιός, είπε ο πατέρας, βάλτε του παπούτσια, βάλτε του ρούχα, πλύντε τον κλπ. Και βάλτε του και δαχτυλίδι. Καινούργια ζωή. Δεν είναι ειδωλατρικό έθιμο. Είναι χριστιανικότατο έθιμο. Έτσι μου έχει πιάσει καθηγητή ιστορία τώρα κι εγώ. Όχι, κάθε άλλο. Και αυτό θα ήταν ποιο ο Θεός να φωτίσει τον άνθρωπο. Άμα έχουμε άγνοια, πετάμε μια κουβέντα, τη λέμε και ο άλλο που δεν γνωρίζει λέει κάτι ξέρει που μου το λέει. Μεταξύ στραβών, ο μονόθωρο μα συλλέγει. Έτσι είναι. Λοιπόν, άλλο, τι είσαι τίποτα άλλο. Λέω πώ αλλάζαν οι Ισραηλίτες. Μια πιστεύω στον Θεό, μια πηγαίνει στα ίδωλα. Μου κάνει εντύπωση. Ποιο δρόμος έχει δυσκολία. Το Θεό. Ο εύκολος, εύκολα το περπατάς. Ο δύσκολος, χωρίς να υποβηθείς σε κόπο και θυσία, δεν γίνεται. Γι' αυτό πηγαίνανε πολύ εύκολα στα ίδια. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Και εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, ένας λαός ορθόδοξος, ζει μέσα στην άγνοια, σου λέει είμαι χριστιανός και από εκεί πέρα δεν ξέρω τι γίνεται. Έτσι. Και έτσι και Εβραίοι. Υπήρχαν περίοδοι που και οι ιερείς των Εβραίων άφηναν τα πάτρια και ακολουθούσαν στραβό δρόμο. Και οι προφήτες τους ταλάνιζαν. Κατέβαιναν οι προφήτες και κήρυταν και λέγανε αφήσατε το Θεό. Έρχεται εκείνος που θα σας μαγκώσει να σπάει εγμάλου τους. Αφήσαμε το Θεό κι εμείς. Ήδη έχουμε αυτόν που μας έχει μαγκώσει και μας τυρανάει. Μέσα εδώ, σας πλάγα της πατρίδας μας, μας τυρανάνε. Γι' αυτό το λόγο, από τα μικρά παιδιά μέχρι τους γέρους, ασυνδοτούμε όλοι. Και τα βρέφη ακόμα σήμερα είναι ερεθισμένα σεξουαλικά και τα βρέφη ακόμα. Αυτή είναι η εποχή μας. Όταν η Βουλή ψηφίζει, η δική μας Βουλή
για ομοφυλόφιλους. Και όταν οι Έλληνες εκλέγουν ομοφυλόφιλους, τι θέλετε από εκεί πέρα. Να, ο λαός αυτός να μην υποστεί τις συνέπειες του. Είναι παραβάτης ο ελληνικός λαός και εμείς μαζί του λόγου του Θεού. Άλλος κανείς τίποτα δεν θα πει. Την προσευχή μας και φεύγουμε. Τώρα να τελειώνουμε, μην ξανάρθουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε τη Αγία από εκεί πέρα. Την Τρίτη στον Άγιο Ραφαήλ. Την Τρίτη στον Άγιο Ραφαήλ. Δεν θα τηλεφωνήσουμε, δεν πειράζει. Okay. Yeah. Θα μιλήσουμε. Την Τρίτη και βλέπουμε εδώ. Τον Άγιο Ραφαήλ. Στον Άγιο Ραφαήλ. Την Τρίτη, άμα είναι, λέω να πάμε στον Άγιο Ραφαήλ. Πρώτα σιγά, στον Άγιο Ραφαήλ. Την Τρίτη έχει κάθε. Την άλλη Τρίτη, όχι αύριο. Όχι αύριο. Και η άλλη. Κάθε Τρίτη έχει. Έχουν παράξει. Έχει παράξει. Κάθε Τρίτη είναι παράξει. Η Δευτέρα, άμα είναι, θα πάμε. Πάμε Τρίτη. Γι' αυτό σου μιλάει ο αδερφός. Δευτέρα είναι η εκδήλωση κάτω στην Αθήνα. Μου έχει πει ότι θα πας. Ε, τι είπες. Μου έχει πει ότι θα πας. Δευτέρα είναι η εκδήλωση. Δεν ακούω τι λέει. Δευτέρα είναι η εκδήλωση του κ. Αναγνωστόπουλου. Λοιπόν, ας τελειώσουμε σήμερα εδώ. Τι να πω τώρα. Να πάμε κάτω τη Δευτέρα. Να πάμε την Τετάρτη. Γιατί. Λέω για να γράψουμε. Να ξεκινήσουμε από εκεί και βλέπουμε μέχρι πόσο θα το πάμε. Τετάρτη, 7 η ώρα. Τετάρτη, 7 η ώρα. Τετάρτη 7 η ώρα. Έτσι. Λοιπόν. Είναι παραμονή της αναλήψεως Τετάρτη. Τετάρτη τούτη είναι. Την άλλη δεν είναι. Μάρτυρες του νόμου του Κυρίου. Έτσι. Είπαμε την άλλη Τετάρτη, δεν μιλάμε για την Τετάρτη. Όχι, αύριο, την άλλη. Ναι.